Με περιοριστικούς όρους και χρηματική εγγύηση αφέθηκε ελεύθερος ο 59χρονος κτηνοτρόφος, ο οποίος οδηγήθηκε στον ανακριτή κατηγορούμενος για τη θανάτωση με καραμπίνα αδέσποτου σκύλου σε χωριό του Δήμου Φεστού. Με τη δίωξη να έχει κακουργηματικό χαρακτήρα και διοικητικό πρόστιμο ύψους 30.000 ευρώ. Ο κατηγορούμενος αρνήθηκε κάθε εμπλοκή στην υπόθεση, υποστηρίζοντας ότι εκείνη την ώρα βρισκόταν στο μαντρί του. Δεν έχει καμία εμπλοκή. Τη συγκεκριμένη ώρα βρισκόταν στη μάντρα του και φρόντιζε τα πρόβατά του. Δεν ήταν ο συγκεκριμένος αυτός ο οποίος τέλεσε αυτή την πράξη, η οποία είναι καταδικαστέα από όλους μας. Ο κατηγορούμενος συγκεκριμένος είναι φυλόζος, έχει 4 σκύλους στη κατοχή του, 2 γάτες, ζει από τα ζώα. Και δεν θα έκανε ποτέ κάτι τέτοιο. Μάλιστα, ο συνήγορός του κάνει λόγο για έναν άνθρωπο που μόνο μέλημά του είναι η φροντίδα του παιδιού του. Το να έχεις ένα παιδί 27 χρονών, 3 χρόνια παραπληγικό, να παρακολουθείται συνεχώς από γιατρούς, χρειάζεται φυσιοθεραπείες, εργοθεραπείες καθημερινά. Νοσηλεύτηκε σε ειδικό κέντρο αποκατάστασης. Το τελευταίο που τον απασχολεί είναι να παίρνει ένα πιστόλι και να πυροβολή αδέσποτα σκυλιά. Πρόκειται πάντως για την πρώτη σύλληψη στην Κρήτη μετά την αυστηροποίηση της νομοθεσίας για περιστατικά κακοποίησης και βασανισμού ζώων που συνιστά πλέον κακούργημα. Μένει να δούμε πώς ακριβώς έγινε, τι ακριβώς έχει συμβεί και τι ακριβώς θα αποφασίσει η δικαιοσύνη. Εγώ θα ήθελα να μην μείνουμε στο περιστατικό αυτό καθεαυτό, αλλά στην αλλαγή του νόμου, πιο πολύ ως μέσο εκφοβισμού, αν και δεν μου αρέσει αυτή η λέξη, απέναντι σε όλους αυτούς οι οποίοι σκέφτονται την κακοποίηση και τη θανάτωση των ζώων. Η κακοποίηση ζώων στην Κρήτη είναι ζήτημα που απασχολεί όλο και μεγαλύτερο κομμάτι της κοινωνίας, με πολίτες να καταγγέλουν τα περιστατικά που πέφτουν στην αντίληψή τους. Είναι πάρα πολλά τα περιστατικά τόσο στην Κρήτη όσο και στην υπόλοιπη Ελλάδα τα οποία δεν καταγράφονται. Αυτό που συμβαίνει στην Κρήτη, διαφορετικό από τις υπόλοιπες πόλεις, από τις υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδας, είναι ότι η Κρήτη έχει αρχίσει να αποκτά ένα ισχυρό δίκτυο φυλόζωων και απλών πολιτών φυλόζωων, όχι μόνο οργανωμένων, οι οποίοι επιλέγουν να αναδεικνύουν και να καταγγέλνουν τα περιστατικά. Αυτό που μένει είναι να μαθευτεί και στον υπόλοιπο κόσμο ότι πλέον μία κακοποίηση, μία θανάτωση δεν θα μείνει ατιμώρητη.